όταν βαπτίζομαι ένα παιδί, είναι σωστό να δίνουμε δύο ονόματα? Μάτι. Παιδιά, αν έχετε προσέξει, εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, δεν δίνουμε δύο ονόματα. Αν έχετε ποτέ ακούσει ονόματα ξένων, ας πούμε μουσικών τέτοιων, που έχουν 2, 3, 4, 5, 6, 7 ονόματα, αυτό δείχνει ότι η συνήθεια πολλών ονομάτων είναι στη Δύση, ενώ αντίθετα εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε τη συνήθεια να δίδουμε πολλά ονόματα, αλλά μόνο ένα. Αν καμιά φορά δοθούν δύο, ίσως για κάποιο τεχνικό λόγο, κάτι. Αλλά υπάρχει όμως και νεωτέρα εγκύκλιο της Εκκλησίας μας που δεν επιτρέπει να δίδονται δύο ονόματα. Εξάλλου ένα χρειαζόμαστε, γιατί θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα του ενός. Και αν αυτό το όνομα, παιδιά, το τιμήσουμε, τότε αντιλαμβάνεστε ότι με το όνομα αυτό θα περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε την περίπτωση ότι λέμε ο Άγιος Γεώργιος, λέμε ο Άγιος Δημήτριος, αυτοί είναι με το όνομά τους πολιτογραφημένοι στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι και εμείς, όταν το όνομα εκείνο που πήραμε από τη βάπτισή μας το τιμήσουμε, με αυτό θα ζήσουμε στην αιωνιότητα. Και με την ευκαιρία της απορίας με τα ονόματα, θα σας έλεγα και κάτι ακόμη. Οι χριστιανοί δεν γιορτάζουν γενέθλια. Μην βρίσκουμε την ευκαιρία να βάζουμε και γιορτή και γενέθλια για να κάνουμε πάρτι και διασκεδάσεις. Δεν γιορτάζουν γενέθλια. Η γιορτή των γενεθλίων είναι ειδωλολατρική συνήθεια και είναι η φυσική γέννηση του ανθρώπου. Ενώ η υπερφυσική του γέννηση, η αναγέννησή του, είναι από μια άλλη μήτρα που λέγεται κολυμβήθρα, από μια άλλη κοιλία. Από εκεί γεννιόμεθα, αναγεννόμεθα, και δεν θα περάσουμε με τη γέννησή μας στη Βασιλεία του Θεού, αλλά με το όνομά μας που βγήκαμε από την κολυμβήθρα. Λοιπόν, μη ζητάμε να έχουμε και γιορτάσματα στα γενέθλιά μας. Αυτά, παιδιά, και με τις απορίες που ήταν οι τελευταίες της χρονιάς.